Στο πλαίσιο του εορτασμού των ελευθερίων τη Αλεξανδρούπολη αλλά και τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση τη Μητροπόλου Αλεξανδρούπολη, θα λάβει χώρα ένα ορατόριο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στι 14 Μαου στι 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου τη Πόλη. Την Κυριακή 14 Μαου το απόγευμα στι 7 η ώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου, στα πλαίσια των εορτών των ελευθερίων και τη συμπληρώσεω των 100 χρόνων από τι ιδρύσεω τη Μητροπόλεω Αλεξανδρούπολη, έχουμε προετοιμάσει και, και, εγώ πρώτη φορά θα το ακούσω και θα το χαρώ ένα ορατόριο το ορατόριο είναι ένα είδος μουσικής συμφωνίας δηλαδή σε ένα γεγονός μουσικό όπου συνεργάζονται και έχουν προετοιμαστεί η Βυζαντινή Χοροδία η Ευρωπαϊκή Χοροδία από την Θεσσαλονίκη που επιλέξαμε, μαζί με όργανα και μαζί με χοροδούς οι οποίοι θα αποδώσουν μουσικά και με όργανα και με την ποικίλη αυτή μουσική παράδοση, και Ευρωπαϊκή και Βυζαντινή, θα αποδώσουν ένα πανόραμα μια ώρα και ενό Τετάρτου. Όλη τη ιστορία τη Μητροπόλεω Αλεξανδρουπόλεω. Προετοιμάστηκε από δικού μα ανθρώπου εδώ το κείμενο. Μελοποιήθηκε σε όλα αυτά τα είδη τη μουσική από ειδικό μουσικό, τον κύριο Χατζηθεοδόρου, ο οποίο είναι στην Κάλυμνο καθηγητή μουσική. Μεγάλο, θα είναι και εδώ μαζί μα και έχουν συνεργαστεί οι χοροδίε και η συναυλία των οργάνων από τη Θεσσαλονίκη, από την Αλεξανδρούπολη και από την Αθήνα, προκειμένου να αποδώσουμε με αυτόν τον μοναδικό τρόπο την ιστορία ορίη μιάς μητροπόλεως Αξίζει να σημειωθεί πω το ορατόριο είναι ένα μοναδικό είδο, καθώ δεν είναι εύκολο να γίνει μουσικό συγκερασμό των μουσικών ρευμάτων, τόνισε ο Σεβασμιότατο. Είναι ένα μοναδικό είδο, όπω έχω καταλάβει κι εγώ, δεν έχω ειδικέ γνώσει. Ένα μοναδικό είδο και δεν είναι εύκολο να γίνει όλο αυτό ο συγκερασμό των μουσικών αυτών ρευμάτων. Φαίνεται όμω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί εισπράττω κάποια μικρά βίντεο που μου στέλνουν και είμαι πολύ ευχαριστημένο από αυτό που μπορώ να καταλάβω και μπορώ να έτσι εμβαθύνω. Σας προσκαλώ όλους λοιπόν την Κυριακή 14 Μαΐου το απόγευμα στις 7 η ώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου. Και μετά αφού τελειώσει θα πάμε όλοι μαζί στον παραλιακό χώρο όπου εκεί κάνουμε την υποδοχή των εικόνων αναπαράσταση την υποδοχή των εικόνων όπως τις έφεραν οι πρόγονοί μας από την Ένω. 7 η ώρα όμως στο Δημοτικό Θεάτρο.